Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε πατατοπιτάκι αφρός. Διαλύουμε μία ξηρή μαγιά. Και μία κουταλιά ζάχαρη. Σε 200 ml χλιαρό γάλα. Ενσωματώνουμε 2 κουταλιές αλεύρι και αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά. Ρίχνουμε 50 ml σπορέλαιο. Ένα αυγό και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το αλεύρι για όλες τις χρήσεις και λίγο αλάτι. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Όταν η ζύμη μας είναι έτοιμη, την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Πολτοποιούμε 2 βρασμένες πατάτες. Βάζουμε 200 γραμμάρια σπασμένη φέτα, ομό ή αφυδατωμένο κρεμμύδι, μπούκοβο, ρίγανη και ανακατεύουμε. Πλάθουμε την ζύμη ελαφρώς και την χωρίζουμε σε 2 μέρη. Σε αλευρωμένη επιφάνεια τα ανοίγουμε σε φύλλα. Τα καλύπτουμε με μαλακό βούτυρο . Τα τυλίγουμε όπως σας δείχνουμε . Και τα ανοίγουμε σε φύλλα. Χωρίζουμε το φύλλο στην μέση . Τοποθετούμε γέμιση . Τυλίγουμε σε ρολό και κόβουμε . Τοποθετούμε τα ρολάκια σε ταψίμα αντικολλητικό χαρτί, τα αλείφουμε με χτυπημένο αυγό . Προαιρετικά πασπαλίζουμε με σουσάμι και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!